Στο Περιστέρι ολοκληρώθηκε η μάχη του τοπικού ηφαίστου με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Λευκή Σοπαλία 0-0 και κοντά μου ο Γιάννης Λόγος για να μας μιλήσει για αυτό το παιχνίδι που κυρίαξε η τακτική, αλλά και μετά από σημείο και το άγχος και η κούραση. Το άγχος για τον Απόλλωνα, η κούραση του ηφαίστου που είχε την ευκαιρία μετά το 60 που είχε παίξει παραπάνω να απειλήσει και να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη. Κώστα, λόγος σας. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για μας. Προερχόμαστε από δύο εκτός παιχνίδια στο Ρουφ και στον Κέντρο για το Κύπελλο. Ξέροντας ότι θα παίξουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ιστορική, και είναι από τα πιο ιστορικά παιχνίδια που γίνονται στην ομάδα μας στην έδρα. Το πρώτο ημίχρονο, παρά την ποιότητα που έχουν και οι δύο ομάδες, ήταν πάρα πολύ μέτριο. Πήγε πολύ στη δύναμη και στο άγχος, όπως λες, γιατί και οι δύο ομάδες προέρχονται από αρνητικά αποτελέσματα. Και στο μυαλό όλων των παιχτών φάνηκε ότι ήταν το να κλειστώ, να μην φάω γκολ, να μην χάσω. Στο δεύτερο μήχρονο νομίζω ήμασταν καλύτεροι από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου. Προσπαθήσαμε να παίξουμε την μπάλα κάτω, δημιουργήσαμε υποψίες μπροστά για φάσεις. Βρεθήκαμε πλεονέκτημα παίχτη μετά το 60. Κάναμε 2-3 πάρα πολύ καλές φάσεις. Δυστυχώς δεν το εκμεταλλευτήκαμε, δεν βάλαμε κάποιο γκολ. Χωρίς να δεχτούμε καμία φάση στο δεύτερο μήχρονο και το παιχνίδι έληξε ισόπαλο, χαμένες και οι δύο ομάδες με αυτό το αποτέλεσμα. Αφήνει μια παραπάνω πικρία και το γεγονός ότι είχατε παίκτη παραπάνω, αλλά και ότι βρήκατε τον Απόλλωνα σε μια ημέρα όπου είχε βασικά στελέχη εκτός. Σίγουρα. Όπως είπα, ήταν ένα παιχνίδι όπου σκύλησε με τις απουσίες ο Απόλλωνας και μετά την αποβολή κιόλας. Ήμασταν ανώτεροι μεν, χωρίς να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες. Και σίγουρα είναι η πικρία αυτή που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγάλη νίκη και να πάρουμε ανάσα μεγάλη. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Κάθε αγωνιστική είναι ντέρμπι. Έχουμε επόμενο ντέρμπι που είναι αγωνιστική. Πάμε στη Διάνα. Όλες οι ομάδες μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα από οποιοδήποτε αντίπαλο. Είναι ένα πολύ μακρύ πρωτάθλημα. Θέλει υπομονή και έχει πάρα πολλές αγωνιστικές ακόμα. Είχατε μερικές ατυχίες και τραυματισμού. Ακόμα και σήμερα είδατε τον Μαχμουτάη κάποια στιγμή να είναι κάτω πεσμένος και νομίζω ότι αγχωθήκατε μήπως είχε συμβεί κάτι εκείνη τη στιγμή. Όχι, όντως έχει χτυπήσει ο Μαχμουτάη. Θα δούμε πόσο είναι η πρώτη φάση που μπαίνει μέσα και χτυπάει. Θα δούμε σε τι κατάσταση είναι και αυτός. Δυστυχώς η χρονιά από την αρχή μας πηγαίνει στραβά. Έχουμε δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς με χιαστό και σπασμένο πόδι. Ράματα στο κεφάλι κτλ. Σήμερα προσπαθήσαμε, έφερα και να θυμιατίσω εγώ ο ίδιος. Μπας και αλλάξει λίγο το σκηνικό, αλλά πάλι είχαμε ένα μικρό τραυματισμό. Είναι θέμα τύχης, αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Κοιτάμε μπροστά με τη δουλειά και κοιτάμε ήδη από σήμερα, από αύριο μάλλον, το επόμενο ντέρμπι στη Διάνα. Το Κύπελλο και το 1-4 απέναντι στον κέντρο Βελισσίων, έστω και αν ήταν διαφορετικές συνθήκες από άποψη κατατισμού και συνθέσεων των δύο ομάδων, σας έδωσε μια παραπάνω όθηση ψυχολογική ώστε να. Πολύ ψυχολογική όθηση, άσχετα αν ο κέντρο έκανε περισσότερες αλλαγές από εμείς, γιατί και εμείς υπήρξαμε αλλαγές, αλλά ο κέντρο έκανε περισσότερες αλλαγές. Είναι μια νίκη ψυχολογίας που τη χρειάζονται αυτή τη στιγμή τα παιδιά. Υπάρχει υλικό, δυστυχώς. Είμαστε μια 20 καινούργια, από τα οποία από τα 20 άτομα είναι 18 καινούργιοι παίκτες αυτή την ομάδα. Θέλει υπομονή, πρέπει να δέσουν τα παιδιά. Ακόμα και την τελευταία εβδομάδα είχαμε μια προσθήκη του Μανολιά. Θέλει χρόνο αυτή η ομάδα για να αποδώσει αυτό που μπορεί να αποδώσει. Τον οποίο καιρό χρησιμοποιείς για 15 λεπτά. Σε τι βαθμό βρίσκεται και αν θα είναι σε θέση να βοηθήσει άμεσα την ομάδα. Εντάξει, ο Γιώργος είναι λίγο πίσω. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να μπορεί να βρεθεί στα καλά του. Χρόνο θα παίρνει όσο γίνεται κάθε παιχνίδι και χρόνο περισσότερο, να ανέβει και αυτός σε θέμα αντοχής. Και από βαθμό ετοιμότητας αλλά και εξέλιξης αυτού του φετινού εγχειρήματος που ήταν σε δύο φάσεις. Εκτίθηκε μια πρώτη ομάδα, ήρθε μετά μια δεύτερη. Έχετε πολλά παιδιά φέτος διαχειριστεί μέχρι στιγμής. Αν αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι σιγά σιγά μπαίνετε στις ράγες που λέμε. Όπως το είπε, σιγά σιγά, γιατί εκτός από τις αλλαγές παιχτών είχαμε και σοβαρούς τραυματισμούς. Πολλές αλλαγές στην ομάδα, 6 φιλικά και 5 αγωνιστικές σήμερα. Δεν έχουμε παίξει καμία αγωνιστική διαδεκάδα. Όχι διαδεκάδα, η 10 τουλάχιστον, η 9. Έχουμε συνέχεια αλλαγές λόγω τραυματισμών ή λόγω των απουσιών. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τη δουλειά, είπα, να δημιουργήσουμε ένα συμπαγές σύνολο και να είμαστε ανταγωνιστικοί βάσει του ρόστερ αυτού που έχουμε. Και μια τελευταία ερώτηση, είπε για το παιχνίδι με τη Διάνα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Δηλαδή, είτε εντός είτε εκτός για οποιαδήποτε ομάδα μέχρι στιγμής. Και ειδικά υπό ότι το πρώτο μισό του πίνακα δίνει κάθε εβδομάδα και από ένα ντέρμπι. Τι περιμένεις από μια ομάδα που έχει επίσης να δώσει ένα δυνατό ντέρμπι αύριο στο ελληνικό πέρα στα Ζούμενα. Και γενικότερα και εκείνοι δείχνουν ότι με την πεσινή, και όχι με την πεσινή, την τελευταίων χρόνων συνταγή να είναι και πάλι πρωταγωνιστές. Είχα κάνει μια δήλωση στην αρχή τη σεζόν βάσει το ρόστερ και βάσει τη ομάδα που είχα δει στην κλήρωση του ομίλου και είχα πει ότι για μένα τα δύο φαβορί είναι η Διάνα και ο Απόλλων. Η Διάνα, γιατί είναι 5-6 χρόνια, είναι η ίδια ομάδα και έκανε φέτος και ενισχύθηκε κιόλας και στο κέντρο.
Αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί το μεγάλο η Διάνα. Ο Απόλλωνας και αυτός κράτησε λίγα παιδιά που πέρσι, έκανε πολλές μεταγραφές και είναι δύσκολο σε μια ομάδα με πολλές μεταγραφές να φτιάξει ένα σύνολο και να είναι άκουστο ανταγωνιστικό από την πρώτη μέρα. Εκτός αν οι μεταγραφές είναι υψηλότερο επίπεδο που πρωταγωνιστούν εκεί. Όχι μόνο ότι παίρνω παίκτη γάμα εθνικής, αλλά ότι τα παιδιά πρωταγωνιστούν εκεί. Ότι παίρνω παίκτη γάμα εθνικής δεν μου λέει αυτό και κάτι. Αυτό πληρώνει με λίγα λόγια φέτος ο Απόλλωνας, δεν έχουν κάνει και αυτοί ένα σύνολο συμπαγές. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ρουφ, εμείς Τράχωνες είναι ένα σύνολο 10 ομάδων που μπορεί να νικήσει οποιαδήποτε ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος θα υπάρχουν ντέρμπι, οποιαδήποτε ομάδα θα κόβει βαθμούς, δεν πιστεύω να υπάρχει ομάδα που θα ξεφύγει, άσχετα αν η Ινδιάνα για μένα έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα άκρο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα κριθεί ποιος θα κόψει πρώτο στο νήμα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ την επασχόληση εδώ. Ευχαριστώ ότι καλύτερο και καλή επιτυχία στο τέλος. Χαρά μας σήμερα που φιλοξενήσαμε τον Απόλλωνα. Καλή συνέχεια στον Απόλλωνα. Συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο αυτό που ήρθε σήμερα στο γήπεδο. Συγχαρητήρια στους οπαδούς του Απόλλωνα που ακολουθούν την ομάδα. Συγχαρητήρια στους δικούς μας οπαδούς σήμερα που ήταν εδώ παρόν και δώσανε όθηση στην ομάδα. Τους χρειαζόμαστε κάθε παιχνίδι κοντά. Και εύχομαι όλα τα γήπεδα αυτό το πράγμα να υπάρχει σε όλα τα γήπεδα. Κόσμο στο γήπεδο και απολαμβάνει αυτό το ωραίο θέμα που υπάρχει φέτος σε αυτόν τον αγωνιστικό όμιλο. Ευχόμαστε και εμείς να συνεχιστεί αυτό, γιατί πραγματικά είναι μια ωραία εικόνα και μια πολύ καλή κίνηση του φετινού πρωταθλήματος και από άψη ποιότητας, αλλά και γενικότερα από όλη αυτή την στήριξη που δίνει ο κόσμος στις ομάδες. Να είστε καλά, κόσμο. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο παιχνίδι.